Θα πάμε τώρα στον Δήμαρχο, ο οποίος μέσα στο κλίμα της ημέρας μοίρασε 30 εκεί στις εργαζόμενες του Δήμου, του εκεί. Πάμε στο Δήμαρχο Φεστού, κύριος Γρηγόρης Νικολιδάκης. Κύριε Νικολιδάκη, τα έχουμε πει πολλές φορές από την αρχή της σεζόν, σήμερα θα τα πούμε κάτω από διαφορετικές συνθήκες, αλλά χρειάζεται και αυτό. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και σε εσάς, φυσικά όλα χρειάζονται. Για πείτε μας λίγο, τι δώρο κάνατε σήμερα εκεί στις εργαζόμενες? Εντάξει, σήμερα αποφάσισαμε να δώσουμε ένα τριαντάφυλλο σε όλες τις γυναίκες του Δήμου μας. Θεωρώ πως ήταν μια συμβολική κίνηση με πολύ μεγάλη ουσία. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλαμε να τιμήσουμε τη γυναίκα σαν μητέρα, τη γυναίκα σαν αδερφή, τη γυναίκα σαν εργαζόμενη, που θεωρούμε ότι όπως είναι τα πράγματα σήμερα και όπως η γυναίκα έχει μπει στην εργασία, θεωρούμε ότι πραγματικά κάνει πολλές φορές πολύ περισσότερο κόπο και πολύ μεγαλύτερη προσφορά στη κοινωνία και στην οικογένειά της. Η ανταπόκριση στην κίνησή σας? Εντάξει, θεωρώ πως ήταν μια κίνηση που δεν μπορούμε να πούμε. Όλες οι γυναίκες την δεχτήκανε με ευχαρίστηση. Βλέπουμε και τη χαρακτηριστική φωτογραφία και τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Δεν είχαν ενημερωθεί, Δημάρχε? Όχι, φυσικά δεν είχαν ενημερωθεί. Έτσι, έκπληξη δεν λοιπόν. Έκπληξη. Ναι, φυσικά δεν είχαν ενημερωθεί. Πίστευα ότι ήταν καλύτερα έτσι. Λογικό είναι. Και προκύπτουν και πολλά μηνύματα και για την ισότητα των δύο φύλων. Σωστά, Δήμαρχε, από αυτές τις κινήσεις, από αυτές τις απλές χειρονομίες. Κοιτάξτε, από αυτές τις απλές χειρονομίες προκύπτουν τα μηνύματα, όχι μόνο την ισότητα των δύο φύλων, την ισότητα γενικά όλων των ανθρώπων. Γιατί πιστεύω ότι οι γυναίκες στη δικιά μας κοινωνία έχουν πρωτοστατήσει μέχρι σήμερα, από τα βάθη των χρόνων μέχρι σήμερα, στα πάντα. Έχουν σταθεί δίπλα στην πατρίδα μας, έχουν σταθεί πραγματικά στους πολέμους, έχουν βοηθήσει τα πάμπολα για να μπορέσει αυτή η χώρα να κρατηθεί όρθια και συνεχίζουν να κάνουν τα πάντα. Μάλιστα. Είτε σαν εργαζόμενες είτε σαν μητέρες. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν μιλάμε για πανδημία σήμερα. Όχι, σήμερα πρέπει να πούμε και κάτι ευχάριστο και πραγματικά ακόμα μια φορά ας πούμε χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες, σε όλο τον κόσμο, γιατί να οι γυναίκες ευχαριστήσω. Μας δίνουν ζωή, οι γυναίκες πολλές φορές μπαίνουν μπροστά και κρατάνε τη ζωή. Να σας ευχαριστήσω πολύ, καλό απόγευμα. Να είστε καλά, καλά απόγευμα και σε εσάς. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Είστε καλά.